Καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Η απόφαση της Ελλάδας να λάβει μέρος στη δύναμη των χωρών που στέλνουν πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα ικανοποιεί απόλυτα την Ουάσιγκτον, και αυτό παρά το γεγονός ότι είναι κίνηση υψηλού ρίσκου, καθώς οι αντάρτες Χούθη έχουν ανακοινώσει ότι όποια χώρα ενεργήσει εναντίον τους θα δει τα πλοία της να στοχοθετούνται στην Ερυθρά Θάλασσα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν τάγκερ τα οποία περνούν συχνά από την περιοχή. Οι Αμερικανοί θεωρούν τους Χούθη μια οργάνωση ελεγχόμενη από την Τεχεράνη και εκλαμβάνουν ότι οι επιθέσεις εναντίον των πλοίων γίνονται στο πλαίσιο του πολέμου της Χαμάς με το Ισραήλ. Έχουν ενταθεί οι επιθέσεις στο τελευταίο διάστημα και αναμένεται ότι θα έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση μετά την ανακοίνωση της συγκρότησης αυτής της πολυεθνικής δύναμης που ανέλαβε να προστατεύσει τη διεθνή ναυσιπλοεία. Το State Department έδωσε στη δημοσιότητα μια κοινή δήλωση των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και άλλων χωρών με την οποία καταδικάζεται η ανάμειξη των Χούθη στα δικαιώματα και τις ελευθερίες της ναυσιπλοείας. Με τη δήλωση αυτή εθαρρύνονται περαιτέρω όλα τα κράτη να απόσχουν από τη διευκόλυνση ή την εθάρρυνση των Χούθη. Είναι η γνωστή προειδοποίηση των Αμερικανών, Βασίλη, ο γνωστόν αυτές τις προειδοποίησεις τις υλοποιούν. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, αναφέρει η ανακοίνωση, για αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες πλήττουν πολλές χώρες πέρα από τις σημαίες που φέρουν τα πλοία αυτά. Οι Αμερικανοί θεωρούν τους Χούθη μέρος του άξονα της λεγόμενης αντίστασης του Ιράν. Σε αυτόν τον άξονα συμμετέχουν η Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάτ, η Χεσμπολάχ και οι εξτρεμιστικές ομάδες στο Ιράκ και τη Συρία. Στοχεύουν το Ισραήλ αλλά και την Αμερική. Να θυμίσουμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, της ανάμειξης δηλαδή στον πόλεμο, αυτό θεωρεί ότι συμβαίνει, ναι, θα απαντήσει. Σχεδόν καθημερινά χτυπά βάσεις ομάδων που ελέγχονται από την Τεχεράνη στη Συρία και το Ιράκ. Να πούμε χθες ότι κινδύνευσε και το νούμερο 2 του State Department, η κυρία Νούλαν, από μια επίθεση στο Ιράκ. Εάν θεωρήσει λοιπόν η Αμερική ότι οι επιθέσεις είναι πραγματική ανάμειξη στον πόλεμο στη Γάζα, θα δράσει διαφορετικά. Διατηρεί στην περιοχή, όπως γνωρίζεις, 2 αεροπλανοφόρα για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Αναφορικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ναυτική δύναμη της Ερυθράς Θάλασσας, μπορούμε να πούμε ότι πρόσφερε πόντους στην ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη σχέση της με τις ΗΠΑ. Αναμένεται ότι σύντομα θα εγκριθεί η πώληση των αμερικανικών F-35 στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την αγορά των F-16 που επιχειρεί προς το παρόν χωρίς επιτυχία η Τουρκία. Τέλος, να πούμε ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Κωνσταντίνος Φλόρος, επικοινώνησε με τον Αμερικανό ομόλογο του, τον Charles Brown, είναι ο νέος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, και συζήτησαν τα στρατιωτικά θέματα που έχουν στην ατζέντα τους. Σίγουρα άκουσε τα ευχαριστώ του Αμερικανού στρατηγού για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ναυτική δύναμη της Ερυθράς Θάλασσας και οι δύο στρατιωτικοί ηγέτες επιβεβαίωσαν επίσης την προμήθεια πολεμικού υλικού από τη ΣΥΠΑ προς την Ελλάδα. Λοιπόν, είχαμε μια υψηλή συνάντηση. Μάλλον μια επίσκεψη με απρόοπτα Αμερικανού αξιωματούχου στο Ιράκ, η οποία διάβαζα στο Ελλάς Journal λίγο νωρίτερα ότι παραλίγο να μετατραπεί σε τραγωδία, Μιχάλη. Εντάξει, είναι υψηλό βαθμό στέλεχος χωρίς αμφιβολία, το νούμερο 2 στο State Department. Είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα για διάφορους λόγους. Κυρία Νούλαν. Η Βικτόρια Νούλαν. Έχει περίεργες θέσεις σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά τουλάχιστον δεν έχει κάνει καμία ζημιά στα ελληνικά συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, πήγε στο Ιράκ, στη Βαγδάτη, όπου η μία από τις αμερικανικές βάσεις εκεί δέχτηκε επίθεση. Οι Αμερικανοί δεν λένε αν ήταν εκείνη την ίδια στιγμή στην βάση αυτή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν οπωσδήποτε στη Βαγδάτη. Uh-huh. Εκτοξεύθηκε ρουκέτα εναντίον αυτής της βάσης της Αλ-Άσαντ, κάπου στο Ιράκ. Δεν υπήρξαν θύματα, ευτυχώς. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν το σημείο από όπου εκτοξεύθηκε η ρουκέτα. Ενημέρωσαν τους Ιρακινούς, οι οποίοι προχώρησαν, βρήκαν το φορτηγό, το οποίο είχε άλλες 4 ρουκέτες, συνάδελφοι. Ευτυχώς για τους Αμερικανούς δεν πρόλαβαν αυτοί που τις είχαν να τις εκτοξεύσουν. Μάλιστα. Αξιολογείται σοβαρό περιστατικό πάντως αυτό, έτσι. Είναι σοβαρό περιστατικό. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι
ότι όλες αυτές οι επιθέσεις εναντίον των βάσεων τους στο Ιράκ και των βάσεων τους στη Συρία γίνονται λόγω του πολέμου του Ισραήλ με την Χαμάς. Είναι βέβαιοι. Συνήθως κάθε φορά που δέχονται επίθεση απαντούν. Οπότε επειδή είναι και υψηλόβαθμος τέλεχος η κυρία Νούλα, να υποθέσουμε ότι θα έχουμε χτύπημα από τους Αμερικανούς σύντομα. Μάλιστα. Μιχάλη, πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Είχαμε τις δηλώσεις του Άντονι Μπλίνκεν στο State Department και μάλιστα η τελευταία συνέντευξη τύπου για το 2023. Μετά συνηθίζει μετά τη δεξίωση, μετά το δείπνο στο State Department, στους δημοσιογράφους, να κάνει και τη συνέντευξη τύπου την τελευταία πριν από το τέλος του έτους. Μας ευχήθηκε καλό νέο έτος, ευχήθηκε βεβαίως καλά Χριστούγεννα, κάτι που εσχολιάστηκε, συνάδελφοι. Ναι. Έτσι, εσχολιάστηκε αρνητικά. Γιατί αυτό, Μιχάλη? Συγγνώμη. Γιατί αυτό, λες, σχολιάστηκε? Κοίταξε, σχολιάστηκε αρνητικά διότι είναι σε αυτό το πλαίσιο της, πώς θα το πούμε, πολιτικής ορθότητας. Όχι πολιτικής ορθότητας, διεθνισμός λέγεται. Διεθνισμός. Ναι, βεβαίως. Είναι καινούριο. Τώρα, μεταξύ των δημοσιογράφων, φαντάζομαι ότι ήταν και δημοσιογράφοι οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί. Ήταν, ας πούμε, μουσουλμάνοι. Ήταν και κανείς από το Αλ Τζαζίρα. Που είναι μουσουλμάνοι, οι οποίοι πάντα θα μας ευχηθούν και εμείς με τη σειρά μας, όταν γνωρίζουμε πότε είναι οι θρησκευτικές τους γιορτές. Αντίστοιχα. Υπάρχουν φιλικές σχέσεις μεταξύ των δημοσιογράφων, ανεξάρτητα από θρησκείες. Αυτό μάλλον έκανε τον κύριο Μπλίνκεν να τοποθετηθεί έτσι. Όπως ξέρετε, με την άξιση του πολέμου, ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι εγώ είμαι Εβραίος. Το δήλωσε με περηφάνεια, δικαίωμά του, βεβαίως, δικαίωμά του. Νομίζω ότι έπρεπε να ευχηθεί. Εν πάση περιπτώσει, τελείωσε. Έδωσε μια συνέντευξη τύπου που εντάξει ήταν και άρρωστος χθες. Δεν δέχτηκε πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν παρέλειψε να πει ότι αναμένει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Άρα αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο δώρο το οποίο μπορούμε να πούμε, Μιχάλη, που ζητάει από τον Τούρκο Πρόεδρο. Είπαμε, δεν υπάρχουν Χριστούγεννα. Το πρωτοχρονιάτικο πέτος, Μιχάλη. Το δώρο, αυτό το πρωτοχρονιότερα. Δεν υπάρχουν Χριστούγεννα. Να μην βάλω τη λέξη Χριστούγεννα. Με ειλικρίνεια. Δεν ξέρω αν θα το λάβει αυτό το δώρο από τον Ερντογάν. Διήστανται οι απόψεις και οι πληροφορίες. Πάντως οι Τούρκοι για πολλωστή φορά διαβεβαιώνουν τους Αμερικανούς ότι θα εγκριθεί η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Στην αρχή είπαν μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, ήδη είναι Πέμπτη. Δεν ξέρω πότε είναι το τέλος της εβδομάδας, το θεωρούμε, είναι την Παρασκευή, είναι το Σάββατο, εν πάση περιπτώσει θα φανεί, ή μέχρι το τέλος του χρόνου. Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν είναι αισιόδοξοι ότι θα συμβεί. Γιατί όμως δεν είναι αισιόδοξοι? Πέρα από τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι το Κογκρέσο αντιστέκεται και αντιστέκεται, υπάρχουν και μερικοί που αντιστέκονται με άγριο τρόπο λόγω των συνεχών δηλώσεων του Ερντογάν για την Χαμάς. Το νούμερο 2, το καθιερώσαμε και αυτό να το λέμε τώρα, το νούμερο 2, ας το πούμε, ο υπαρχηγός της περίφημης Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής, ο Γκρέκορι Μίξ, είναι ένας εκ των τεσσάρων που θα λάβουν την απόφαση για τα F-16. Νομίζω ότι ήταν κατηγορηματικός. Βρέθηκε στην ελληνική αστόρια, όπως τη λέμε, ανάμεσα σε πολλούς ομογενείς υποστηριχτές του, οι οποίοι συνέλεξαν και ένα πολύ σημαντικό ποσό για να τον βοηθήσουν στην εκστρατεία του την επόμενη χρονιά για τις εκλογές που θα έχει. Όλα αυτά είναι νόμιμα, έτσι. Είναι νόμιμα και θα έλεγα ότι είναι, με την ευκαιρία να μου επιτρέψετε να πω, ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι καθαρός, διότι ενισχύουν τους υποψηφίους οι ψηφοφόροι, όχι τα μεγάλα συμφέροντα, όχι ένας επιχειρηματίας με χιλιάδες δολάρια. Όλοι δικαιούνται να δώσουν από χίλια δολάρια. Εντάξει, πάμε λοιπόν παρακάτω. Βρέθηκε λοιπόν ανάμεσα σε ομογενείς. Πρώτα απ' όλα τους είπε να μην ανησυχούν
για το που στέκεται η Ομοσπονδιακή Βουλή των ΗΠΑ για την Ελλάδα. Ναι, ναι. Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της σχέσης ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ και πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Και όταν του έγινε η κύρια ερώτηση κατά πόσο τα ελληνικά F-35 θα έρθουν πακέτο με μια ανακοίνωση για τουρκικά F-16, είναι αυτό το οποίο είναι αυτή η πληροφορία που διακινείται από το State Department, έτσι. Ναι. Είπε ότι δεν νομίζω ότι τα F-35 της Ελλάδας είναι συνδεδεμένα με τα F-16 της Τουρκίας. Ξέρω ότι υπήρξαν πολλές συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό πριν και μετά τις εκλογές και την πρέσβη, εννοεί την κυρία Παπαδοπούλου που τώρα είναι υφυπουργός εξωτερικών, έτσι. Και αυτό που ξέρω με τις δικές μας συζητήσεις είναι ότι τα F-35 είναι απαραίτητα για την Ελλάδα. Ναι. Λέει ναι, ότι αυτό είναι ένα μήνυμα για τον Ερντογάν. Ότι υπάρχουν, ότι υπάρχουν και χειρότερα άμα συνεχίσει. Λέει κάτι άλλο. Ότι εγώ και ο κύριος Μακόλ, ο πρόεδρος της Επιτροπής δηλαδή, έτσι, είμαστε μαζί σε αυτό το θέμα. Σωστά. Έτσι, σωστά. Άρα έχουμε στη Βουλή 2-2. Έχουμε 2-2. Ναι στα F-35. Δεν συνδέονται με τα F-16 της Τουρκίας. Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Μιχάλη. Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα προς τον Ερντογάν ότι μπορεί να γίνει και χειρότερα. Δηλαδή η Ελλάδα να βρεθεί με F-35 όταν αυτός δεν θα, έχει, δεν θα έχει ούτε βίδες για τα F-16. Και αυτό. Τελικά, Μιχάλη. Ένα λεπτό. Ναι, και κλείνουμε με αυτό. Τελικά να δώσει τη Σουηδία και να μην πάρει τα F-16. Ναι. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αύριο. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιχάλη. Καλημέρα, καλή συνέχεια από Αθήνα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.